Ωραία. Καλησπέρα και σε όσους μπήκανε τώρα. Θα αρχίσουμε τώρα την παρουσίαση της εταιρείας. Μετά θα πούμε κάποια νέα της τεχνολογίας. Και ας αρχίσουμε. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία. Κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη σχετικά με την τεχνολογία. Και είμαι επενδυτής της Skyway. Για να ξεκινήσουμε την παρουσίαση, θα κάνουμε πρώτα μία εισαγωγή στην παρουσίασή μας. Πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε σε έναν πίνακα, σε αυτό που βλέπετε μπροστά σας, το κόσμο του μέλλοντος, όπως ο ίδιος τον φανταζόταν, 200 χρόνια από την εποχή από την οποία ζούσε. Προέλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Εδώ όμως έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών. Και λέμε σύγχρονων διότι αυτά τα προβλήματα δεν υπήρχαν στις μεταφορές που ήταν πριν από... μάλλον υπήρχαν και αυτά πριν από 100 χρόνια, αλλά κάποια δεν υπήρχαν, τα οποία θα σας αναλύσω αργότερα. Και βλέπουμε ότι τα πρώτα είναι η υπεφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο όμως και κυριότερο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι των σύγχρονων μεταφορών και δεν είναι των μεταφορών που υπήρχαν πριν από 100 ή 200 χρόνια. Τουλάχιστον όχι τόσο πολύ. Και ναι, κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Και παράλληλα διαβρώνουν τις επιφάνειες, όπως ας πούμε των μαρμάρων ή της πέτρας, μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Ναι. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, τον συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή των αυτοκινήτων, τα οποία λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας ουσιαστικά είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, στο οποίο και επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες, δάση ή και σε δρόμους. Αλλά κατέληξαν μόνο στην μεταφορά του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου πάνω σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής, διότι οι πυλώνες ήταν ένα επιπλέον κόστος στην κατασκευή αυτών των δρόμων. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο είναι και η μόνη διαφορά με ένα κοινό τραμ. Σε αυτή την εικόνα και πιο συγκεκριμένα στην αριστερή εικόνα βλέπουμε το τελεφερίκ και δεξιά βλέπουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δική τους μηχανή.
σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογιών χορδής στη Skyway του Ανατόλη Νίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το λέει για να τονίσει ότι αυτή η τεχνολογία δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες και τα έχει ουσιαστικά μαζεμένα όλα μαζί. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου, η οποία, όπως είπαμε, είναι πάνω από το έδαφος. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε. Και ένα παράδειγμα το βλέπουμε σε αυτή την εικόνα, όπου τις χρησιμοποιεί τις χορδές για διάφορα ακροβατικά κόλπα ή για άλλες χρήσεις, όπως για την κατασκευή μουσικών οργάνων. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε άλλη μια εικόνα. Τώρα, σε αυτή την εικόνα έχουμε, όπως βλέπετε, μια διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να διακρίνετε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Κάτω από την κεφαλή είναι οι χορδές, όπου ή αλλιώς μπορούμε να τις πούμε δέσμες από σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, καθώς και το σώμα ή την διατομή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής από αυτές που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Η πρώτη είναι η μη άκαμπτη, η δεύτερη η άκαμπτη και η τρίτη που είναι η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη και σε αυτή την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσχη εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο εδώ και περίπου 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια καινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση, η οποία ήταν προηγουμένως αδύνατη σε άλλα απλά οχήματα. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Στο πρώτο βλέπουμε το όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση. Παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το δεύτερο, το οποίο προβλέπεται για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα πενταπλάσια ουσιαστικά από το προηγούμενο. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο επίσης τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει την επικινδυνότητα ουσιαστικά τα ατυχήματα που να δίνουν διάφορα μέσα μεταφοράς. Βλέπετε ότι τα πιο επικίνδυνα μέσα μεταφοράς σχετικά με αυτό το διάγραμμα είναι οι οδικές μεταφορές, δηλαδή τα αυτοκίνητα, ό,τι είναι σε 4 ρόδες, από αυτά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή.
Μετά βλέπουμε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι το τραμ, το τρένο και το τελεφερί. Και στην τελευταία θέση βλέπουμε το Skyway, το οποίο είναι το πράσινο. Και σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, έχει το μικρότερο ποσοστό της επικινδυνότητας. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε εδάφους ή να γίνουν ακόμα εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι μεταφορά δευτέρα επίπεδου, οπότε στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή πάνω στο χώμα, δεν χρειάζονται να γίνουν κάποιες γραμμές. Εδώ έχουμε έναν πίνακα που μας λέει συγκρίσεις Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Πάνω σε αυτά, δηλαδή κεφαλοχές δαπάνες, τουρκικές δαπάνες κτλ, θα έχουμε διαγράμματα, τα οποία διαγράμματα θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Και τώρα με τη σειρά τους θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Οπότε έχουμε στο πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Και βλέπουμε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρυση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Και συνεχίζει να κρατάει την πρώτη θέση στις λειτουργικές δαπάνες. Όμως μπορείτε να παρατηρήσετε ότι πλέον δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα οχήματα. Το κοινό όμως που βλέπουμε και σε αυτές τις, και σε αυτά τα δύο διαγράμματα είναι ότι το Skyway έχει την τελευταία θέση, έχει το μικρότερο ποσοστό. Τώρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, η οποία είναι μηδαμινή σε σχέση με τα άλλα. Βλέπουμε ότι την πρώτη θέση την έχουν πάρει οι οδικές μεταφορές, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας βάση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη, καθώς έχουμε τεράστια προβλήματα με την καταστροφή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Και βλέπουμε ότι τα επόμενα αμέσως, φυσικά με τεράστια διαφορά, άλλα μέσα μεταφοράς, όπως είναι το τρένο, και άλλα οχήματα, και βλέπουμε ότι, όπως ανέφερα, το Skyway έχει το μικρότερο ποσοστό. Τώρα, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερί καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, οι οδικές μεταφορές και ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway, όπου σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το Skyway έχει τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Τώρα, σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε ότι αντιστρέφονται οι ρόλοι, διότι είναι ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει περισσότερο το θετικό. Δηλαδή, στα προηγούμενα βλέπαμε την αρνητικότητα. Βλέπαμε ότι είχαν δηλαδή μεγάλα ποσοστά. Τέλος πάντων. Τώρα βλέπουμε στη μεταφορική ικανότητα, όπου το Skyway έχει, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, έχει τη μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα από τα υπόλοιπα οχήματα. Και ακολουθεί μετά το Skyway το μετρό και τέλος το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζονται επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε συμπεραίνουμε ότι το Skyway είναι το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ έχουμε τις εκδοχές της μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μικρών φορτίων.
Πριν από την είσοδο του στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις σχετικές δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε συνολικά 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας η Unisky Swing Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία μάλλον εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα. Ανάμεσά τους είναι εμπορευματικά κυβωτικά, αστικά και πρεστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατεχναπάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο στο ΕΚΑΦΕΣ, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα και να ενημερωθούν σχετικά με τις πρόοδους που έχει κάνει η εταιρεία και καθώς και τα μελλοντικά της σχέδια και τα μελλοντικά της project. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της. Οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και τώρα πάμε μία στην δεύτερη παρουσίαση. Δώστε μισό λεπτό. Ναι. Τώρα θα πάμε λίγο στα νέα της εταιρείας. Φεύγουμε από την παρουσίασή της και πάμε στα νέα. Και συγκεκριμένα στα νέα που έκανε τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή της πρόοδος της εταιρείας, που έχει κάνει κατά τη διάρκεια του 2020 με 2021. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής Ανατολής Unisky πριν από μερικούς μήνες είχε κάνει κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία και το πρώτο πράγμα που είπε σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία, το οποίο βλέπετε στην εικόνα, είναι ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Unisky Swing Technologies βρίσκεται σε αυτό το κτίριο. Και συνολικά έχουμε 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές της εταιρείας. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία, όπως τονίζει ο εφευρέτης, η οποία αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξών, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στην Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή ανήκει επίσης και στους επενδυτές. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο Εκατεχναπάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή για τα βαριά οχήματα. Στα Μοιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 διαδρόμων 2,5 χιλιόμετρων,
Κατασκευάσαμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια της εταιρείας, τα οποία δημιουργήθηκαν όλα από το μηδέν με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών. Και μάλιστα όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα φυσικά έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσουμε πολλά στοχευμένα έργα που εφαρμόζουμε, όπως δηλώνει ο Γινίτσκι. Αυτά δεν είναι έργα που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, αλλά είναι έργα τα οποία ήδη επεξεργαζόμαστε. Η μάρκα Skyway, η Unisci Screen Technologies είναι η εταιρεία ρίζας. Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Και η Skyway Community είναι αυτή η οποία μαζεύει τα χρήματα από τους επενδυτές και τα δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Γι' αυτό όλα τα έργα και τα κίνητα που έχει η Unisci Screen Technologies ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Τώρα το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Σε αυτό το στάδιο, στο 15ο, είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις, καθώς και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς, αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Για τη διαδρομή υψηλής ταχύτητας, ξεκινήσαμε μία δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια από την κατασκευή της, για την κατασκευή της γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας στην Λευκορωσία. Εάν μας αρνηθούν, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εκεί πέρα φυσικά το κόστος κατασκευής είναι πολύ πιο υψηλό από ό,τι θα ήταν στη Λευκορωσία. Η έναξη κεφαλαιοποίησης, η IPO, είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να τον κάνουμε και με διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και με αργό ρυθμό. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Ο ίδιος ο Γινίτσκι δηλώνει ότι αυτό θα συμβεί φέτος. Σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια, όχι λιγότερο από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια. Θα υπάρξουν παράλληλα δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε ξεχωριστή παραγωγή για αστικά φορτηγά, καθώς και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και τώρα πάμε στην τρίτη παρουσίαση και μετά θα προχωρήσουμε στα νέα, τα οποία είναι της εβδομάδας. Στις 21 Ιουνίου, όπως γνωρίζετε περισσότεροι, η εταιρεία άλλαξε υποσταθμό και πήγαμε στο 14,2. Αυτή η υπόφαση είχε ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2019 και είχε την μεγαλύτερη διάρκεια όλων, καθώς η έναρξή της συνέπεσε με την πανδημία. Παρ' όλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται το τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει επιτύχει πολλούς στόχους της. Και γι' αυτό, κατά τη διάρκεια αυτού του τρέχοντος υποσταθμού, στο κέντρο ENA Unisci Screen Technologies στη Σάρτζα, δείξαμε την μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσων εμπορευματοκιβωτίων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και εσωτερικό φινίρισμα, το Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε διάμεσα στηρίγματα για 2 βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιόμετρων.
ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφοκάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στην δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Και εκτός από τα βασικά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ομίλου εταιριών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιριών Skyway έχει ήδη σχέδια για το επόμενο υποστάδιο, την κατασκευή εμπορευματικών και μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή της Skyway στην Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, καθώς και εργασίες για στοιχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με τη διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι επίσης μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν εφαρμογή του στο έγκυς μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα. Ο ίδιος ο Γιουνίσκι μας λέει ότι θα τις εισαγάγουν σταδιακά στο υποστάδιο 14,2. Και τώρα θα πάμε στα νέα. Θα έρθει άλλος παρουσιαστής να πει μερικά πράγματα σχετικά με την προσφορά. Και θα πούμε και τα υπόλοιπα νέα. Οπότε τώρα θα πει ο επόμενος παρουσιαστής μερικά πράγματα για την προσφορά και να υπενθυμίσω ότι είναι ακόμα 2 μέρες. Τώρα θα έρθει και μετά θα συνεχίσουμε τις επόμενες, θα πούμε τα υπόλοιπα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Παρακολουθούσα τώρα ποιος ήρθε. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Με λένε Όλγα Βίτσου, Παγκαντάεβα, πώς με έχετε μάθει να με έχετε πει. Και θέλω να σας δείξω τώρα την οφόνη και να σας δείξω την προσφορά που μας δίνει η εταιρεία, τι έχουμε γεγονός πιο τώρα μια στιγμή να σας δείχνω την οφόνη και θέλω να μου γράψετε ό,τι βλέπετε. Ό,τι βλέπετε την οφόνη μου. Έτσι. Εγώ περιμένω στο chat. Βγαίνει, όχι. Δεν βγαίνει. Τα, πάλι να δοκιμάσω να μοιραστώ. Так, да влепи канис тинофонимо. Да влепо, на. Εγώ κοιτάω κατευθείαν στο κινητό. Δυστυχώς το κινητό δεν μου βγαίνει. Παρόλο που μας έχουν ρυθμίσει για να δείχνουμε την οφόνη από το back office, ήθελα να σας δείξω πώς βλέπουμε την προσφορά μέσα στο back office μας. Νο, δυστυχώς. Μήπως να μου γράψει κανείς αν βλέπει κάποιος. Εγώ από το κινητό μου δεν μου απορρεσιάζει. Να δοκιμάσω και άλλη μία φορά. Так, поделиться. Да, влепо, что кинето. Крима. Крима, я хотела на сас дикшу. Дистихос, άλλη ώρα δεν μπορώ να δοκιμάσω αυτή η εφαρμογή, μόνο τις ώρες όταν μας δίνει η εταιρεία για παρουσίαση. Τέλος πάντων, στο back office, οι περισσότεροι από εσάς, όποιος είχε πάρει κάποια μεγάλα πακέτα ή είχε
φέρει ανθρώπους που παίρνανε πακέτα. Έχετε προσφορά και μας, για το γεγονός που γίνεται Expo Limited. Η εταιρεία μας δίνει ευκαιρία να επενδύσουμε σχεδόν 4 φορές περισσότερα με την έκπτωση, σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη, παρά είναι σε τριχόμενο στάδιο. Και έχουμε 2 επιλογές, 2 πακέτα, 1.200 μερίδια και πακέτο 600 μερίδια. Μόνο αυτά τα πακέτα μπορείτε να πάρετε και με δόσεις και με FAPAX. Αν παίρνουμε 1.200 FAPAX, η εταιρεία δίνει 96.000. Για 96.000 μερίδια. Για τη σύγκριση να σας πω, βλέπω, ξέρω ότι δεν βλέπετε, αλλά προσπαθείτε τώρα να ακούσετε αυτό που σας λέω. Για τη σύγκριση, αυτή τη στιγμή στο πακέτο 1.000 δολαρίων χωρίς έκπτωση, χωρίς προσφορά, χωρίς την προσφορά για αυτό το στάδιο, δίνει μόνο 29.000 μερίδια. Τώρα σκεφτείτε, εντάξει, βέβαια εδώ είναι 1.000 δολάρια, 29.000 μερίδια και 1.200 δολάρια, 96.000. Φανταστείτε τι τεράστια διαφορά. Και επίσης μπορείτε να κάνετε με δόσεις, 6 δόσεις, 200 δολάρια το μήνα, έκπτωση γίνεται 84, δηλαδή έκπτωση, συγγνώμη, 70, και βγαίνει 84.000. Αυτό είναι στο πακέτο 1.200. Στο πακέτο 600, στο πακέτο 600, εφάπαξ παίρνετε 42.000 μερίδια και με δόσεις 100 δολάρια το μήνα, 36.000 μερίδια. Δηλαδή, στο εφάπαξ έχουμε έκπτωση 70 και στο με δόσεις έκπτωση 60. Όποιος δεν ξέρει τι είναι έκπτωση, αυτό μας δείχνει πόσο μερίδια έκπτωση σε κάθε δολάριο που δίνετε εσείς στην εταιρεία δανεικά. Εμείς δανείζουμε χρήματα στην εταιρεία. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματά μας να φτιάξει καινούρια τεχνολογία, να βγάλει αυτή τη τεχνολογία στον κόσμο και όταν λειτουργεί τεχνολογία και αποδίνει, θα αποδίνει τα χρήματα στην εταιρεία, θα μας μοιράζει ανάλογα με τα μερίδια έχει ο καθένας, θα μοιράζει μεταξύ από το επενδυτές. Έτσι, κρίμα ότι δεν μπορώ, ήθελα να σας δείξω στην οθόνη όπως έχει. Και άλλο τι ήθελα να σας πω. Όποιος και δεν βλέπει στο back office του τέτοια προσφορά ή είναι καινούριος, μη στεναχωριέστε, ο σπονσοράς σας μπορεί να σας δώσει αυτό το δώρο. Αυτή την προσφορά μπορεί να σας χαρίζει σαν δώρο. Γι' αυτό οποιοδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, να δούμε ποιος είναι σπόνσορας ή σπόνσορας του σπόνσορα, για να ζητήσουμε να σας δώσει αυτή την προσφορά. Έχουμε πάλι, ξαναλέω, 2 μέρες για αυτή την προσφορά, 2 μέρες και 3 ώρες από τώρα, και δεν ξέρω αν θα γίνει παράταση. Και σας συνιστώ πάρα πολύ να δείτε, να ανοίξετε καταρχήν Viber, να δείτε στο chat μας τα βίντεο που έχω βάλει για το Expo Limited έκθεση. Εγώ χθες κοίταξα όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολλές χώρες και κάθε χώρα παρουσιάζει τη... κάποιο, ένα, το φτιάξανε εκφυσιακό χώρο, εκφυσιακό κτίριο και να θέλει να δείξει πώς έχει προχωρήσει κάθε χώρα και πώς έχει
τι έχει βγάλει καινούριο, κάτι καινούριες τεχνολογίες. Βέβαια, Skyway δεν είναι μέσα στο Ντουμπάι, είναι στη Σάρτζα, είναι άλλη θέση. Αλλού είναι Skyway, δεν παρουσιάζει κάποια χώρα. Η εταιρεία μας παρουσιάζει μόνο το εαυτό της. Είναι ιδιωτική εταιρεία, ανήκει σε μας, σε επενδυτές. Είμαστε ιδιώτες της εταιρείας. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν για την έκθεση θα δουν και τη τεχνολογία μας στη Σάρτζα. Έτσι. Γιατί και στη Σάρτζα έχει πολύ μεγάλο πάρκο με διάφορες τεχνολογίες όπου θα παρουσιάζονται όλα αυτά. Δηλαδή, η έκθεση θα γίνει πολλές μέρες και συνεργάτες από το Skyway θα έρχονται γύρω στο 20 Οκτώβρη, όποιος επιθυμούσε να πάει, και τότε, πιστεύω, περισσότερα θα δείχνουν και στις τηλεοράσεις για Σάρτζα. Τώρα, όποιος μπορείτε να κοιτάξετε βίντεο. Σας ξαναλέω, έχω βάλει κάποια και μέσα στο chat της εταιρείας, και στο Viber και στο Messenger, και να δείτε και μόνοι σας στο ίντερνετ για το Expo 2020. Παρόλο που γίνεται 2021, αυτή την έκθεση ήταν έπρεπε να γίνει πέρυσι και, ξέρετε, λόγω του καραντίνας είχαν ακυρώσει. Αυτά ήθελα να σας πω. Τώρα τελευταία να σας πει η Μαρία να τελειώσει. Απλά νόμιζα να μπορώ να κάνω παρουσίαση της Σοφώνης μου, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω γιατί δεν το βγάζει. Θέλω να μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Έχετε μόνο 2 μέρες. Προσπαθούμε να ζητάμε η διαπαράταση της προσφοράς. Θα δούμε τι να μας απαντήσει η εταιρεία, αλλά μην το αφήνετε για τελευταία στιγμή. Και όποιος επιθυμεί να κλείσετε τώρα, γιατί η επόμενη προσφορά νομίζω θα γίνει κάπου Χριστούγεννα και σίγουρα δεν θα είναι τέτοια έκπτωση. Κάθε φορά όταν κάποια προσφορά βγαίνει, έκπτωση όλα πέφτει. Γι' αυτό να χρησιμοποιείτε αυτή την έκπτωση. Εντάξει, εγώ σας χαιρετώ. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό να συναντηθούμε στην Αθήνα και θα αγκαλιαστούμε. Εντάξει, φεύγω. Ωραία, αφού τελειώσει τώρα ο πρώην παρουσιαστή, τώρα θα συνεχίσουμε τα νέα της εταιρείας. Δώστε μου μισό λεπτό να το φτιάξω πάλι. Θα πω εν συντομία τα νέα της εταιρείας για να μην χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Όποιος θέλει θα βρίσκει περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους που σας στέλνω στις πλατφόρμες επικοινωνίας. Αυτά που θα πω τώρα τα έχω ήδη αναρτήσει. Και πάμε στο πρώτο νέο για απόψε, το οποίο αναρτήθηκε από την εταιρεία στις 5 του μηνός, όπου στην ιστοσελίδα του προγραμματιστή της μεταφοράς χορτών Unisk Stream Technologies δημοσιεύτηκε ένα άρθρο σχετικά με την δοκιμή ενός νέου σύνθετου υλικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των χορδών. Ο Βλαντισλάβ Μπάβουσκιν, επικεφαλής του Γραφείου Σχεδιασμού Overdress Transport, μίλησε γι' αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Για περισσότερες πληροφορίες, όπως σας είπα, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να διαβάσετε με λεπτομέρεια όλα αυτά τα οποία λέει σχετικά με αυτή την παρουσίαση. Στις 6 του μηνός, ο ιστότοπος Clean Technica έχει δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία, η τεχνολογία της Unisk Stream Technologies μπορεί να λύσει τα σύγχρονα προβλήματα της μεταφοράς. Στο άρθρο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, την εφαρμογή της τεχνολογίας,
την μεταφορά υψηλής ταχύτητας και σχετικά με την Unisci Stream Technologies στην έκθεση του 2020. Και πάμε στο νέο που δημοσιεύτηκε σήμερα, το οποίο δεν έχω ακόμα αναρτήσει στις ομαδικές, διότι δεν προλάβαμε. Θα το κάνω αμέσως μετά την παρουσίαση. Και αυτό είναι σχετικά με το ότι ο γενικός σχεδιαστής της Unisci Stream Technologies, ο Ανατόλη Unisci, θα εμφανιστεί στην Διεθνή Έκθεση GIDEX στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η GIDEX, δηλαδή η Gulf Information Technology Exhibition, είναι μια ετήσια έκθεση στον τομέα της πληροφορικής. Το πρόγραμμα αυτής της εκδήλωσης περιλαμβάνει επίσης ένα συνέδριο που συγκεντρώνει ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης της κυβερνοασφάλειας, της σύγχρονης κινητικότητας των τεχνολογιών blockchain, του marketing, της ενέργειας και της ενέργειας των άλλων τομέων. Μαζί με τον Ανατόλη Unisci, οι ομιλητές του GLITEX ήταν εκπρόσωποι των μεγάλων εταιριών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων της Google, της Huawei, της Virgin Hyperloop, της IBM, της Rolls-Royce και της Reebok. Η ομιλία του Ανατόλη Unisci θα είναι ένας επιπλέον λόγος για τους επισκέπτες του Ντουμπάι να επισκεφτούν και το κέντρο δοκιμών και επιστοποίησης Unisci Stream Technologies στη Σάρτσα και να δουν τις εξελίξεις της εταιρείας εν δράση. Και αυτά είχαμε για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Τώρα θα τα ξαναβούμε την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, στις 8 η ώρα, για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την επόμενη παρουσίαση. Για απόψε σας καληνυχτίζω και θα αναρτήσω τώρα τα νέα σχετικά με την ομιλία του Unisci. Οπότε σας καληνυχτίζω και τα λέμε την επόμενη Τρίτη.